Το διάλειμμα, απλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Είναι αυτά που λέμε off the record. Λοιπόν, Νίκος Τρομανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μας. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και Όλγα Μαρκογιαννάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που ακούμε, κυρία Μαρκογιαννάκη, ότι θα έχετε και αναβαθμισμένη θέση στο νέο οργανόγραμμα του κινήματος. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όλο και κάτι θα ξέρετε. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Μα τώρα και να ήξερε, θα σας το έλεγε εδώ. Αμέ, εδώ μπορεί ο καθένας να ανοίξει την ψυχή του και να πει τα πάντα, κυρία Ρουμανέ. Και να δώσει είδηση. Όλη η ιστορία θα το θυμόμαστε. Και θα ξεκινήσουμε από εσάς. Θέλουμε να ανοίξετε όχι την αριστερή ψυχούλα που σας είπε η κυρία. Εγώ θα ανοίξω τη δεξιά ψυχούλα. Ανοίξτε την κεντροδεξιά ψυχούλα και πείτε μας τι θα γίνει. Με τον Αντώνη Σαμαρά και λοιπά, θα στα ρωτήσει. Ο κύριος, ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγη ώρα αναφέρθηκε σε υπερπατριώτες της Φακής. Ποιους εννοεί? Εννοεί και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει ενστάσεις για την πολιτική που ακολουθεί στην εξωτερική της πολιτική κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε το διαχωρισμό μεταξύ των σεβαστών απόψεων που ακούγονται από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Καραμαλή ενίοτε και των ανησυχιών που μπορεί να εκφράζουν για πολλά ζητήματα, είναι πολύ ξεκάθαρος ο διαχωρισμός μεταξύ αυτού και ενός φαινομένου που βλέπουμε έτσι σταθερά και συντονισμένα και από μέσα ενημέρωσης και από φωνές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκτός Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, για να το κάνω εντελώς ξεκάθαρο, που χτίζουν πολιτικό αφήγημα, ψάχνουν χώρο ύπαρξης και λόγο ύπαρξης πάνω σε μία προπαγάνδα που στηρίζεται μόνο σε fake news, δεν έχει κανένα απτό... Πάντως και ο κύριος Σαμαράς εχθές από την Κύπρο έκανε αναφερόμενο στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, είπε ότι τα ήρεμα νερά φέρνουν μεγάλες φουρτούνες. Αυτό είναι συγκεκριμένη αιχμή εναντίον της κυβέρνησης. Ξαναλέω, ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει πολλές φορές δηλαδή, λέτε, οι οποίες είναι γνωστές έξω ο Σαμαράς, παρά το γεγονός ότι μας λέει... Ξαναλέω, ναι. Με αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων, με μια λογική ότι ο Μητσοτάκης ξαφνικά έγινε ενδοτικός, με μία λογική ότι ο Μητσοτάκης ξαφνικά άλλαξε μεταναστευτική πολιτική, με μία λογική ότι η κυβέρνηση η οποία έκανε το φράχτη στον Εύρο, η οποία θωράκισε τη χώρα όσο κανείς, η οποία ενίσχυσε την άμυνα της χώρας, έχτισε συμμαχίες πολύ σημαντικές, οι οποίες έχουν αλλάξει την εικόνα της χώρας διεθνώς, ξαφνικά ένα πρωί ξύπνησε και αποφάσισε, επειδή τα λεγόμενα ήρεμα νερά, δηλαδή τι, ο διάλογος με την Τουρκία έχει προχωρήσει σε ένα καλό επίπεδο, ότι αυτό συνεπάγεται ή συνδέεται με υποχωρήσεις στις κόκκινες γραμμές και σε ζητήματα κυριαρχίας. Το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Και έχουμε ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης, όλοι όσοι βγαίνουμε καθημερινά, 100.000 φορές ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση στις κόκκινες γραμμές, δεν μπαίνουν καν στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας. Ωραία. Το ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με την Τουρκία και δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει ή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, είναι απάντηση στον κύριο Σαμαρά στα ήρεμα νερά που είπε? Κοιτάξτε, ξαναλέω, αν ρωτάτε εμένα, εγώ ποτέ δεν σχολιάζω δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών, δεν σχολιάζω ποτέ δηλώσεις του κύριου Σαμαρά. Σε αυτή την παράταξη αυτό το έχουμε κατοχυρώσει, το έχουμε κερδίσει και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε. Ο Πρωθυπουργός τα είπε. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτά που είπε, σχολίασα και νομίζω επεξήγησα όσο μπορούσα, ανέλησα εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία είπε και ο Πρωθυπουργός και αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κάποια γεγονότα. Όλες αυτές τις ημέρες. Και με βάση τα γεγονότα μιλάμε. Δηλαδή, με βάση τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Ναι, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε. Δηλαδή, και δεν μιλάει στο κενό. Γενικά και ο Πρωθυπουργός έκανε το διαχωρισμό που σας είπα, αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που νομίζω αυτό ότι και το εσείς βλέπετε. Αυτό και το από κατάλαβα. Εκεί και πέρα, αλλά το θα, υπόλοιπο, σας πω ότι και πριν, θα σας πω ότι και τις προηγούμενες μέρες, γιατί πράγματι σήμερα στη συνέντευξη τύπου είχε την ευκαιρία να τα πει αυτά ο Πρωθυπουργός. Και τις προηγούμενες μέρες όμως θα δείτε ότι απαντήσαμε σε μία σειρά αντίστοιχων fake news και προπαγάνδας που είδαμε από κόμματα στα δεξιά μας. Σε σχέση με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, φοβάστε ότι μπορεί να σας κυνηγήσουν ερηνίες? Μα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί αυτό που λέτε θα προϋπέθετε
τη λογική πάνω στην οποία χτίζεται η προπαγάνδα στην οποία μόλις αναφέρθηκα. Αυτή η λογική δηλαδή, δεν πατάει πουθενά. Έχει πέσει θύμα της προπαγάνδας. Μα ο κύριος Σαμαράς, ξαναλέω, ο κύριος Σαμαράς είπε πολύ Ο κύριος Σαμαράς είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν έχουν όμως καμία σχέση με την προπαγάνδα η οποία χτίζεται στα δεξιά μας. Ωραία. Μίλησε για ερηνίες, γι' αυτό σας ρωτάω. Ο κύριος Σαμαράς ανέλησε μία συλλογιστική, είπε συγκεκριμένα πράγματα και εξέφρασε κάποιες ανησυχίες. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πράγμα και ένα άλλο πράγμα είναι η λογική η οποία αναπτύσσεται κυρίως στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Και δεν πατάει πουθενά. Γιατί η ερώτηση σε όποιον εκφράζει αυτές τις απόψεις είναι πού βασίζεται. Έχει βγει κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος, έχει βγει οποιοδήποτε να αφήσει οποιαδήποτε υπόνοια για τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Άρα μήπως τελικά όλο αυτό το θέμα απλά εξυπηρετεί ανθρώπους που ψάχνουν χώρο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ξανθόπουλο, θα πάμε στις Βρυξέλλες. Έχουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου μαζί μας να μας δώσει ρεπορτάζ πίσω από τις γραμμές, μια και είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού πριν από λίγη ώρα. Γιώργο. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιάνοντας το από εκεί που το αφήσατε με τον κύριο Ρωμανό, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο σε όλο αυτό το ακραίο φάσμα όπως το χαρακτήρισε, λέγοντας χαρακτηριστικά και μάλιστα χρησιμοποιώντας πολύ σκληρή γλώσσα ότι όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες σε μια πραγματική κρίση θα ήταν οι πρώτοι που θα έβαζαν την ουρά στα σκέλια και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της αντεπίθεσής του, διερωτήθη χαρακτηριστικά πού ήταν όλοι αυτοί οι πατριώτες της φακής όπως τους έχει χαρακτηρίσει και κατά το παρελθόν, όταν εμείς υπογράφαμε τη συμφωνία για την προμήθεια των Ραφάλ, όταν εμείς υπογράφαμε για τη συμφωνία για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια και διευκρίνησε, επισήμανε μάλλον Δημήτρη, ότι το ότι συζητάμε δεν σημαίνει ότι ξεπουλάμε, δεν θα επιτρέψω όμως κανένας να σταματήσει μία διαδικασία όπως αυτή η οποία εξελίσσεται. Μάλιστα. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί κανένας να χαρακτηρίζει ούτε τον ίδιο ούτε και τον Υπουργό Εξωτερικών ούτε και κανένα από την κυβέρνηση ως μειοδότη. Από εκεί και πέρα. Γιώργο, και μισό λεπτό. Η απάντηση αυτή του Πρωθυπουργού σε τι ερώτηση ήταν? Η ερώτηση ήταν πακέτο, Δημήτρη. Αλλά ο Πρωθυπουργός το διαχώρισε. Η ερώτηση αφορούσε όλες τις φωνές που πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα και θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει μία συμφωνία με την Τουρκία, η οποία θα είναι ευλαπτική για τα εθνικά συμφέροντα. Ναι. Και στο ερώτημα προσθέθηκε ότι σε αυτές τις φωνές συμπεριλαμβάνεται και η φωνή του Αντώνη Σαμαρά. Όμως ο Πρωθυπουργός το διαχώρισε, λέγοντας χαρακτηριστικά. Ναι. Το διαχώρισε όμως ο Πρωθυπουργός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρησιμοποίησε το ίδιο ρήμα, ότι διαχωρίζω την περίπτωση του κύριου Σαμαρά. Οι θέσεις του είναι γνωστές. Μάλιστα. Και μάλιστα υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός, και εδώ, αν θέλεις, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο αιχμής, ότι επί Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είχε συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν και μάλιστα με υπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο, γίνονταν και διερευνητικές επαφές για να επακολουθήσει αυτή η σφοδρή επίθεση εναντίον. Μισό λεπτό, Ελένη, μισό λεπτό. Και ακολούθησε η σφοδρή επίθεση στα κόμματα στα δεξιά, με τα οποία φωτογράφησε προφανέστατα ευθέως τόσο την κυρία Λατινοπούλου όσο και τον κύριο Βελόπουλο. Μάλιστα. Όντως έχει δίκιο όμως. Σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Η παρατήρηση που κάνει ότι και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές, βέβαια, τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως. Μα γι' αυτό και δεν υπάρχει. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο διαχωρισμός μεταξύ των πραγμάτων που λέει ο κύριος Σαμαράς και των πραγμάτων που ακούμε από τα δεξιά. Τώρα, Γιώργο, δεν πατάνε κάτι άλλο να προσθέσεις. Αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε και να κλείσουμε από Βρυξέλλες. Για να μην τρώω το χρόνο σας, να σας πω μόνο ότι ο Πρωθυπουργός ερωτήθη επίμονα και για το μοντέλο το ιταλικό, αυτή την συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία για τη δημιουργία αυτών των ειδικών προαναχρησιακών κέντρων, διευκρίνησε ότι ο ίδιος δεν είναι αρνητικός επί της αρχής, όμως διευκρίνησε περαιτέρω ότι αυτό το μοντέλο αφορά όσους συλλέγονται στα διεθνή ύδατα, κάτι το οποίο δεν συντρέχει στην περίπτωση της Ελλάδας. Όμως πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις έξω από το κουτί που ενδεχομένως θα περιλαμβάνουν ειδικές δομές σε άλλα εδάφη για περιπτώσεις μεταναστών που θα διαπιστωθεί ότι δεν δικαιούνται άσυλο, αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν αμέσως στις χώρες προέλευσης. Και τον χρόνο μας δεν τον τρως ποτέ. Αντιθέτως, τον εμπλουτίζεις με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Είσαι
είσαι συγκλονιστικός. Είμαι. Πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και μας μετέφερε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω μια διάκριση μεταξύ των απόψεων του κ. Σαμαρά και των υπόλοιπων φωνών που ακούγονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Για τον κ. Σαμαρά θα πω ότι οι απόψεις του είναι σεβαστές. Θέλω να θυμίσω, ήταν τόσο πρωθυπουργός, ήταν άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν και επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά και με υπουργό τον κ. Βενιζέλο γινόντουσαν και διερευνητικές επαφές. Απλά για να υπενθυμίσω λίγο τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Τώρα όμως αφήνω στην άκρη αυτό το θέμα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρετικά ακραίες φωνές στην Ελλάδα από κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία περίπου κατηγορούν την κυβέρνηση, εμένα, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε μειοδότες γιατί κάνουμε τι, γιατί συζητούμε με την Τουρκία. Αναρωτιέμαι πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς προστατεύαμε τα σύνορα της Ελλάδας στον Εύρο. Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, όταν υπογράφαμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, δημιουργώντας κυριαρχικά δικαιώματα με τη βούλα, με τον νόμο. Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν αγοράζαμε τις Μπελαρά, τα Ραφάλ, όταν κάναμε την παραγγελία για τα F-35. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για πατριώτες της Φακής. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα η Ελλάδα είναι σε θέση να συζητάμε την Τουρκία πολιτισμένα, αλλά και σε μια θέση πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019. Και ότι το συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Ούτε ξεπουλάμε, ούτε προδίδουμε κανέναν. Και η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά στην ιστορία της αυτήν την ακραία ρητορική, η οποία δεν υπηρετεί τελικά τα εθνικά συμφέροντα και σίγουρα δεν κομίζει και καμία ουσιαστική εναλλακτική στο τραπέζι. Η Ελλάδα λοιπόν, και σε αυτό στηρίζω απόλυτα τον Υπουργό Εξωτερικών, θα εξακολουθεί να συνομιλεί με την Τουρκία όπως το έχουμε ήδη κάνει. Έχω συναντηθεί 6 φορές με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει ή ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία για τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά ήθελα έτσι να δώσω αυτή τη λίγο πιο εκτεταμένη απάντηση προς όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πατριώτες από ότι είμαστε όλοι εμείς. Υποψιάζομαι ότι σε μια πραγματική κρίση θα ήταν οι πρώτοι που θα βάζαν την ουρά στα σκέλια. Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός της Βρυξέλλης και είδατε, κύριε Ξανθόπουλε, τι σημαίνει καλός εκπρόσωπος τύπου να λέει πριν, πίσω από τις γραμμές, αυτά που θα πει λίγο μετά ο Πρωθυπουργός μπροστά στις κάμερες. Γιατί πάνω κάτω αυτά μας είπε νωρίτερα ο κ. Ρωμανός. Κάτι θέλει να πει ο συμπληρωματικός. Δεν μπορεί να συμφωνήσει. Όχι, όχι, γιατί ο κύριος Ξανθόπουλος είναι το πολύ. Να είστε ένας καλός εκπρόσωπος. Ευγενής άνθρωπος. Λοιπόν, πείτε μια κουβέντα για να πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, απλά πέραν όσων είπε ο Πρωθυπουργός και επαναλαμβάνω ότι και έχουν υποθεί έτσι με διάφορες ευκαιρίες. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε για αυτούς τους υπερπατριώτες ή τους πατριώτες της Φακής, εντός αγωγικών και τα δύο φυσικά, είναι ότι αν δείτε τους συμμάχους και τους συνεργάτες τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι οι πιο φιλότουρκες και φιλορωσικές δυνάμεις που υπάρχουν, είναι οι δυνάμεις οι οποίες πάνε κόντρα σε όλα τα δικά μας συμφέροντα και οι οποίες θυμίζω ότι ο κύριος Όρμπαν, απλά το λέω έτσι ενδεικτικά, ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές του να πάρει ο κύριος Ερντογάν το Νόμπελ Ειρήνης. Ναι, βέβαια. Δηλαδή γιατί και η υποκρισία έχει το όριό της και γι' αυτό επιμένω ότι κάποια στιγμή καλώς ξεκινήσαμε να απαντάμε σε ό,τι ακούγεται από αυτές τις δυνάμεις. Για να πούμε ότι εμείς το είπαμε πρώτοι εδώ πίσω δεξιάς από τις γραμμές, ότι θα ξεκινήσετε και μέσω social media μία ανταπάντηση στις προπαγάνδες και στα fake news, όπως λέτε, των κομμάτων στα δεξιά. Και ήταν μία δική σας πρωτοβουλία και μία δική σας ιδέα που την στήριξε ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα Ελένη. Και σε... Κύριε Ξανθόπουλε, θέλετε να σχολιάσετε καταρχάς και μετά να σας κάνω... Κύριε Ρομπανέ, ο Όρμπαν επανεντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Όχι. Από όσο γνωρίζω. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάνει την εκτίμηση, η οποία επιβεβαιώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δύο ψυχές. Την κεντροδεξιά και την βαθιά δεξιά,
που φλερτάρει με την ακροδεξιά. Και βεβαίως ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί και κρατάει ψηλά τα λάβαρα της συντηρητικής προσέγγισης και σκέψης. Είναι αυτός ο οποίος έχει διαχωρίσει, ακολουθεί μάλλον διαφορετική στρατηγική. Δεν συνομιλούμε με πειρατές. Κάπως το αυτό, είχε, ναι, είχε, έτσι δεν είχε πει. Έτσι, δεν συνομιλούμε με πειρατές. Είναι σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, να έχει διάβλουσο επικοινωνία, συζήτηση. Απλώς η κριτική που κάνουμε εμείς είναι ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρά τα θέματα που έχουμε προς συζήτηση. Έχουμε δύο θέματα, ΑΟΣ και τα λοιπά. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν έχουμε άλλου είδους ζητήματα και αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρό στους συνομιλητές μας. Δεύτερον, σε μια εποχή που η προσπάθεια της κυβέρνησης να επενδύσει σε ήρεμα νερά τροφοδοτεί τους υψηλούς τόνους και τις διαθέσεις της Τουρκίας και η μυθολογία, το μύθευμα, το επιχείρημα σε εισαγωγικά περί γαλάζιας πατρίδας επανέρχεται, πρέπει ακόμη περισσότερο να επανέλθουμε στην απόλυτη θέση που έχουμε ακολουθήσει ως χώρα από το 1974 μέχρι πάντως σήμερα. Πάντως συμφωνείτε, κύριε Ξανθόπουλε, ότι δεν υπάρχει διάθεση ξεπουλήματος όπως κατηγορούν κάποιοι τον Πρωθυπουργό. Εμείς, επειδή έχουμε κυβερνήσει την χώρα, και βέβαια δεν θέλω τώρα να πάω πάλι πίσω στην περίοδο 15-19, με ποιους κατέβαινε Νέα Δημοκρατία στα συλλαλητήρια, με αυτούς που καταλούν. Και λοιπά, έτσι, τα αφήσαμε πίσω αυτά, αλλά υπάρχουν στο προσκήνιο. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία ξεπουλάει. Μάλιστα. Έτσι, εξ ορισμού. Η κυβέρνηση απολαμβάνει της εμπιστοσύνης, η όποια κυβέρνηση του ελληνικού λαού, και με βάση τις πολιτικές διαπραγματεύεται. Είμαστε εδώ για να ασκήσουμε κριτική, να ασκήσουμε αυστηρότατη κριτική, αλλά δεν μπορούμε σε μια διαλογική τέτοια ξεπουλάει, σε αντίθεση με αυτά που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Είστε πολύ σαφείς. Λοιπόν, και να κάνουμε και άλλη μια ερώτηση. Υπάρχουν πληροφορίες, κύριε Ξανθόπουλε, ότι 5 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται να αποχωρήσουν από το κόμμα σας. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι αν φύγουν και οι 5, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στην τρίτη θέση και άρα θα πάψει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ήθελα το σχόλιο σας και αν θεωρείτε ότι αυτό είναι μια θεμητή συμπεριφορά της συγκεκριμένης. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε μια οικοτολογία. Καταρχάς, δεν το έχω ακούσει. Το έχει, όχι. Ναι. Όχι, το είπε ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Πέτρος Παπά σήμερα. Λοιπόν, ότι το σκεφτόμαστε να ανεξαρτητοποιηθούμε. Λοιπόν, δύο είναι αυτοί. Από εσάς το ακούω. Ειλικρινά σας το λέω. Πάντως είναι οι δηλώσεις στο Sky. Δεν το αφισβητώ. Λέω από εσάς το ακούω. Εγώ λέω ότι εκλεγήκαμε με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το λέω εγώ που ήμουν απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη και υπηρέτησα και την ενότητα και από τη θέση που μου εμπιστεύθηκε ως και βουλευτικός εκπρόσωπος και θεωρώ αδιανόητη κάθε τέτοια σκέψη. Βεβαίως, ο καθένας μας κρίνεται και από τις πράξεις του και από τις παραλήψεις του. Αλλά ειλικρινά, σήμερα που ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζεται και σήμερα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά τη δική μας άποψη, το κόμμα που εφόσον κλείσει αυτές τις κομματικές εκκρεμότητες θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την οποία δοκιμάζει την πλειοψηφία του κόσμου. Βλέπω εδώ τα στοιχεία μου σήμερα ότι η Ήπειρος και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την οποία κατάγομαι εγώ έχουν τη θέση 233-234 στις περιφέρειες, από τις 242 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στο 41% του εισοδήματος. Ότι η φορολογία των ελευθερών επαγγελματιών, για παράδειγμα, έτσι, που υποφέρουν οι συνάδελφοί μας οι δικηγόροι. Είδατε τι έγινε, εγώ είμαι από τη Δράμα. Προχθές είχαμε 12 παραιτήσεις γιατρών, οποίες ευτυχώς ανακλήθηκαν. Σήμερα πήγε κάπου ο κύριος Γεωργιάδης και εισέπραξε την αποδοκιμασία των γιατρών, των νοσηλευτών. Αυτά είναι έξω τα προβλήματα. Από το Υπουργείο ήταν. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και θέλω να και αναρωτιέμαι φωναχτά, γιατί δεν έχω απάντηση. Φεύγοντας, οι όποιοι συνάδελφοι, οι όσοι συνάδελφοι βοηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η κοινωνία, ή ρίχνουν, μάλλον μας κατεβάζουν ένα σκαλοπάτι ακόμη. Ο κύριος, οι βουλευτές λένε ότι εμείς θα φύγουμε αν δεν επιτραπεί στον κύριο Κασελάκη να είναι υποψήφιος. Μισό λεπτό. Και απόψε υπάρχει και μια δημοσκόπηση στη GPO, όπου σχεδόν το 60%, 59% για την ακρίβεια, των ερωτηθέντων, που είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ,
λένε ότι ο κύριος Κασελάκης πρέπει να είναι υποψήφιος. Μισό λεπτό. Τους ψηφοφόρους τους ακούτε? Θα σας πω. Τους καταρχάς, τα κόμματα έχουν μία δομή και λειτουργία. Ναι. Αλλιώς θα πηγαίναμε σε μία λογική για κάθε θέμα να κάνουμε μία δημοσκόπηση. Έτσι γίνεται. Δεν είναι έτσι. Τώρα, κύριε, όλα τα κόμματα με τις δημοσκοπήσεις δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Όχι. Έτσι. Εσείς δεν δουλεύατε ως κυβέρνηση με δημοσκοπήσεις? Ακούστε, δεν είπα αυτό. Η δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο και οφείλει να ακούς τι γίνεται στην κοινωνία. Σωστά. Η πολιτική ευθύνη όμως είναι της πολιτικής γραμματείας, του Προέδρου, της Κεντρικής Επιτροπής. Σωστό, αυτό σωστό. Άρα δηλαδή δεν είναι η λογική, δίνει μια δημοσκόπηση, ο Ξανθόπουλος είναι καλός, πάμε με τον Ξανθόπουλο. Ναι. Κάνεις μια πολιτική ανάλυση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτές οι επιλογές που λένε οι συνάδελφοι ή όποιοι εν πάση περιπτώσει σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι ενισχύονται από το ο κόσμος θέλει 60%, 59% Κασελάκη. Και άρα αν δεν λέει θέλει Κασελάκη. Θέλει να είναι υποψήφιος. Θέλει να είναι υποψήφιος. Ναι, 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 και θέλει... αυτοί λένε ότι εμείς θα φύγουμε γιατί τον αποκλείεται και δεν του δίνεται τη δυνατότητα να κριθεί. Στα κόμματα, τουλάχιστον της αριστεράς, γι' αυτά εγώ νομιμοποιούμε να μιλάω, υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή, τα καθοδηγητικά όργανα. Και εμείς, δημοκρατικά και πολύ καθαρά, επιλέξαμε η Κεντρική Επιτροπή. Και μάλιστα εγώ δεν είμαι Κεντρική Επιτροπή, είμαι εξοφίτσιος βουλευτής, δεν διεκδίκησα, δεν έχω ψήφο. Αποφάσισε για πολιτικούς λόγους ότι ο Στέφανος Κασελάκης εξέπεσε από πρόεδρος και βεβαίως επειδή ακολουθεί μια πολιτική η οποία δείχνει ότι δεν αποδέχεται ούτε το στοιχειώδες που είναι η συμφωνία των ανθρώπων, η Εθελοντική Συνένωση, που λέμε ότι όλοι μαζί θα φτιάξουμε ένα κόμμα για να αλλάξουμε την κοινωνία. Στην αριστερά αυτό θέλουμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν αποδέχεται ούτε αυτό το αφετηριακό, το αξιακό, το κορυφαίο. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή που έχει ερώτημα, κάνει. Γιατί όμως αυτό πρέπει να το κρίνουν 136 άτομα της Κεντρικής Επιτροπής και όχι οι χιλιάδες ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι λάθος το ερώτημα. Είναι λάθος το ερώτημα. Τα κόμματα λειτουργούν με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Έχουμε... 136 είναι η Κεντρική Επιτροπή, έχει 295. Ακούστε λίγο, ακούστε. Και έτσι να το δείτε, πάλι δεν το έκαναν οι περισσότεροι. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Διότι η Κεντρική Επιτροπή... Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας. Ότι η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι νομιμότατη είναι η ψηφοφορία. Απλά λέμε ότι δεν ήταν το σύνολο με αυτή την έννοια. Όχι ότι έγινε κάτι παράνομο, αλίμονο. Ναι, αλλά η βασική συζήτηση που ακούμε είναι ότι ήσασταν, ξέρω εγώ, 163 στη Μομφή και οι χιλιάδες που το ψηφίσαμε. Ναι. Δεν μπαίνει έτσι. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η Κεντρική Επιτροπή λειτουργεί. Σύμφω. Δηλαδή, να το επεκτείνω και να το τελειώσω. Κατά την ίδια λογική θα έπρεπε δηλαδή να προκηρυχθούν εκλογές για να δούμε... Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει, αν μπορεί ο Στέφανος Κασελάκης να είναι ή επειδή εκλέχτηκε από την βάση. Θα ήταν πιο απλό να συμμετάσχει και ο κόσμος να τον καταψηφίσει. Μακάρι να μπορούσε να συμμετέχει. Εσείς τον αποκλείσατε και δεν αποκλείσαμε, μπορεί. Τον αποκλείσαμε γιατί η συμπεριφορά του, η τακτική του δείχνει ότι δεν αποδέχεται. Τον θέσατε εκτός νόμου, δηλαδή. Το κοινό πλαίσιο. Μα τώρα με συγχωρείτε, κύριε. Δηλαδή κάνει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει πλατφόρμα ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνει το εξώδικο τη μία φορά. Το ανακαλεί και τώρα κάνει την πλατφόρμα. Φαντάζομαι ο δικός μας των ψηφοφόρων και λοιπά. Δεν έχει όνομα. Ακούστε, δηλαδή εγώ να ξεφύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δεχόταν κανείς να κάνω εγώ να κάνει κάποιος μια ομάδα το δικό μας ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ που είναι των Αλωνών και ένα ΠΑΣΟΚ που είναι, αν μου επιτρέπετε έτσι, για την λαθροχειρία, και ένα ΠΑΣΟΚ που είναι δικό μας. Δηλαδή είναι... πρακτικές και επιλογές. Οι οποίες μια τελευταία κουβέντα για να πάμε στην κυρία Μαρκογεννάκη. Το καταλαβαίνω και... ότι έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Έχετε την άποψη και απολύτως σεβαστή. Συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό Αδόλφος Χίτλερ? Δεν συμφωνώ με χαρακτηρισμούς γενικώς. Γιατί ουσιαστικά δεν αναδεικνύουν την ποικιλία, την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα των πραγμάτων. Ειδικά για αυτός ο χαρακτηρισμός με βρίσκει παντελώς απέναντι, γιατί κρύβει την πολιτική διαφωνία. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Δηλαδή έχω μία διαφωνία, εγώ έχω διαφωνήσει
επί της ουσίας με τον Στέφανο Κασελάκη. Έχω αναδείξει τη διαφωνία μου και την προηγούμενη φορά όταν είχα στηρίξει την Έφη Αχτσιόγλου. Και κρατήσατε μια πολύ καλή συνεπή στάση. Και ως μέλος του κόμματος και ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας έδωσα ό,τι είχα να δώσω σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και δεν είπα εγώ στηρίζω τον Κασελάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, ήσασταν απολύτως έντιμος στη στάση. Άρα με αυτή την έννοια λοιπόν δεν δέχομαι χαρακτηρισμούς ότι είσαι τέτοιος δείξιος πάτιος, γιατί κρύβουν την πολιτική διαφωνία. Λοιπόν, κύριε Μαρκογιαννάκη, προχθές είχατε εκλογές, έχετε, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ξανά πρόεδρος. Θα περίμενε κάποιος ότι πέρα από τον ενθουσιασμό που υπάρχει γενικά στο κόμμα σας, ότι αυτό θα εκφραζόταν και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Εσείς εμφανίζεστε στην πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας σε ένα 14%. Νομίζω πώς... 14, κάτι από 11, κάτι. Έχετε δύο μονάδες παραπάνω. Σε σχέση με... Ναι, δύο μονάδες παραπάνω. Πριν από ένα μήνα. Από 11 σε 14 είναι 3. Όχι, ήταν 11, κάτι. Δηλαδή, ναι, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Γύρω στους 2,5 μονάδες. Σας ικανοποιεί δηλαδή εσάς. Να κάνω... Και ρωτάω γιατί. Γιατί εδώ υπάρχουν... Ναι, θα κάνετε. Και μια σειρά από άλλα γεγονότα. Υπάρχει η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει το εκλογικό γεγονός για σας, άρα θα περίμενε κάποιος ότι πραγματικά θα είχατε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Να κάνω λίγο κάποια σχόλια. Προφανώς, και για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που τον είδαμε πράγματι να κάνει μια σφοδρή επίθεση στους υπερπατριώτες. Όμως ξέρετε, εμείς θέλουμε να τον βλέπουμε να το κάνει και στις πράξεις και όχι μόνο στα λόγια. Όλοι, το ΠΑΣΟΚ το ανέδειξε σαν ζήτημα, το γεγονός ότι οι Σπαρτιάτες χρηματοδοτήθηκαν και στις ευρωεκλογές αλλά και πρόσφατα, χωρίς να επιτρέπεται από τον Άριο Πάγο. Έτσι, έχουν καταδικαστεί από τον Άριο Πάγο και παρόλα αυτά συνεχίζει χρηματοδότηση από τη Νέα Δημοκρατία. Χρηματοδοτήθηκαν περίπου 80.000 ευρώ στις ευρωεκλογές, στις οποίες δεν συμμετείχαν. Ναι, το έθεσε ο πρόεδρός σας και σήμερα μάλιστα καταθέσατε και τροπολογία. Ακριβώς, καταθέσαμε τροπολογία. Αυτό είναι ερώτηση για τον κύριο Ρωμανό, την απαντήσω τέλος. Πρέπει να μας απαντήσουν και όχι απλά να βλέπουμε μια ρητορική, η οποία όμως στις πράξεις δεν εφαρμόζεται. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα. Είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες θα λέγαμε είναι βαριές κατηγορίες. Χρησιμοποίησε λέξεις όπως εμπαιγμή, άδικες λύσεις, τετελεσμένα, για τα οποία πρέπει να έχουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση, συγκεκριμένες. Εθέτει η κυβέρνηση, αποσυνδέει μάλλον η κυβέρνηση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το Κυπριακό. Είναι αταλάντευτα στο πλευρό της Λευκωσίας για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση, να ξεκινήσουν μάλλον οι διαπραγματεύσεις για να έχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Έχουμε από τη μία πλευρά τις κατευναστικές δηλώσεις για τα ήρεμα νερά, τις δηλώσεις ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, ότι κάπως θα λύσουμε το θέμα με τις θαλάσσιες ζώνες. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια συνεχώς αυξανόμενη ρητορική προκλητική της Τουρκίας. Είδαμε και το θέμα στον ΟΗΕ, όπου ο Ερντογάν μίλησε για την αναγνώριση του ψευδοκυπριακού κράτους, ναι, όπου ο Πρωθυπουργός δεν το έφερε σαν ζήτημα μπροστά, δεν αντέδρασε στον ΟΗΕ ηχηρά και ισχυρά. Καλά, εσείς θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται τα τετελεσμένα δεν, και το... Δεν έκανε όμως την αντίδραση που θα έπρεπε να έχει. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, που είναι πρόεδρος της Κύπρου... Να μην ξεχνάμε και την αναγνώριση της μονής της χώρας, έτσι. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, που είναι πρόεδρος της Κύπρου, συναντήθηκε με τον κύριο Τατάρ προχθές στον ΟΗΕ, που ο κύριος Τατάρ είπε ότι εγώ συζητάω μόνο αν υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί, και θα συναντηθεί μετά από λίγες μέρες ξανά στη Λευκωσία, που είναι πρόεδρος της Κύπρου. Φαντάζομαι δεν τον κατηγορείτε τον κύριο Χριστοδουλίδη για μειοδοσία. Να μην κοιτάει μόνο να φτιάχνει το διεθνές προφίλ του, αλλά να έχει μια πιο ηχηρή αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει συνεννόηση και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό σωστό είναι. Αφορά θέματα ομοψυχίας, εθνικής ομοψυχίας. Δεν θέλουμε τα εθνικά ζητήματα να έρθουν σαν διέξοδο λόγω της εσωτερικής περιδίνησης που έχει έρθει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Χάνει τον έλεγχο στο κόμμα του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθουμε σε κρίση στα εθνικά ζητήματα. Σωστό. Θέλουμε λοιπόν να δούμε και να αναπτύξει ποια στρατηγική έχει μπροστά του. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς είχαμε ζητήσει και πλήρη ενημέρωση για την
συνάντησή του με τον Ερντογάν, η οποία δεν έγινε. Φαντάζομαι τώρα που έχετε αρχηγό ξανά θα γίνει. Συναντήσεις. Λοιπόν, τελευταία, μια τελευταία. Να απαντήσω. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν την εκλογή του Προέδρου μας. Από ό,τι είδα στην δημοσκόπηση. Είναι πολύ καλά, 60%. Έτσι ακριβώς υπάρχει θετική ανταπόκριση στην επανεκλογή του. Νομίζω η βάση του Πασόκ. Ναι, είναι θριαμβευτικά τα ποσοστά για τον κύριο Ανδρουλάκη. Η βάση του Πασόκ λοιπόν επιβεβαίωσε την στρατηγική και του έδωσε και πάλι την εμπιστοσύνη του. Οπότε ας περιμένουμε να αναπτύξει τη στρατηγική του στη νέα αυτή θητεία. Είμαι σίγουρη ότι με τη διαδικασία που αναφέρατε και πριν σας άκουγα με τον Γιώργο Πιέρο για την σύνθεση απόψεων και ιδεών πολιτικής ατζέντας προσώπων θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να ξεδιπλώσει τη δυναμική του και να γίνει πια η πλειοψηφική δύναμη η οποία θα μπορέσει να εκφράσει όσους είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Να μπορέσει να κοιτάξει κατάματα τη Νέα Δημοκρατία. Και αν πάνε καλά τα πράγματα και γίνει και έρθει στην εξουσία, γίνεται και εσείς υπουργός. Εμείς είμαστε στρατιώτες του κόμματος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε. Να πω δύο τελευταία λόγια. Θα πείτε, θέλω να απαντήσετε στην κυρία Μαρκογεννά, γιατί έχει απολύτως δίκιο σε αυτό. Το είδε και ο πρόεδρός της σήμερα. Γιατί συνεχίζετε να μην μπλοκάρετε την κρατική χρηματοδότηση σε ένα κόμμα που με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν κατέβηκε σε ευρωεκλογές. Εντάξει, καταρχάς καταλαβαίνω ότι αυτό είναι απόφαση της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι απόφαση. Ναι, αλλά πρωτοβουλία. Την πρωτοβουλία την έχει το κυβερνών κόμμα. Δεν είναι αποκλειστικά της. Ξέρουμε ποιες είναι οι συσχετισμοί στη Βουλή. Προφανώς. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι βουλευτές έχουν κανονικά τις έδρες τους, πληρώνονται κανονικά. Άρα φαντάζομαι ότι ένα πλαίσιο προνομίων που μπορεί και μέσα σε αυτά. Η Χρυσή Αυγή είχε τις έδρες της, αλλά σταματήσατε την κρατική χρηματοδότηση. Να είναι και το συγκεκριμένο, συνεχίζουν. Σκέφτεστε να το κάνετε, γιατί κατέθεσε τροπολογία το ΠΑΣΟΚ. Εγώ χωρίς να έχω διαβάσει την τροπολογία. Άρα, επιφυλασσόμενος να δώσω μια πληρέστερη απάντηση αφού τη διαβάσω, προφανώς ακούω λογική την κατεύθυνση στην οποία κινείται. Είδατε, είδηση κύριε Μαρκογιαννάκη, συμφωνεί. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε. Ξαναλέω, σας λέω την προσωπική μου άποψη, χωρίς να έχω διαβάσει την τροπολογία. Αλλά είστε θετικός, είστε θετικός σε αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνω ότι κινείται. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει επίσημη απάντηση από την πλευρά μας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου μόνο κουβέντα. Να βάλω μια κουβέντα για ένα θέμα που δεν μπήκε στο τραπέζι. Όχι, δεν θέλω τώρα καινούργιο θέμα, γιατί μια πρόταση, θα πρέπει να απαντήσω. Όχι. Σήμερα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω η ανάπτυξη τα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη και που αφορούν τις επενδύσεις την αισθάνεται ο μέσος Έλληνας και που καταδεικνύουν δεν γίνεται να μιλάτε όλοι μαζί στο παραένα ότι παρά τις δυσκολίες δεν ακούγεται δεν μαλώνω εσένα ο δρόμος στον οποίο βαδίζουμε είναι σταθερός, είναι σωστός και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες αλλά αυτές οι δυσκολίες μόνο με περισσότερα έσοδα με ανάπτυξη, με περισσότερε. Φτάνει, και βαδίζουμε ακριβώς αυτόν τον δρόμο. Σας είπα. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο για τους λίγους και οι πολλοί υποφέρουν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Ρωμανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον στέλεχο του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, την κυρία Μισόλεπτο. Πολύ σημαντικό. Πριν να πω το όνομα της κυρίας Μαρκογιαννάκη. Μην με εμποδίζετε να πω τα ονόματα των νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Όλγα Μαρκογιαννάκη, λοιπόν, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου. Του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε, πείτε το. Μία πρόταση. Επειδή είπατε για τη Χρυσή Αυγή, να υπενθυμίσουμε ότι έγινε μετά την καταδίκη, την τελεσίδικη καταδίκη. Αυτό το η χρηματοδότηση. Κόπηκε η χρηματοδότηση μετά την καταδίκη. Όχι, δεν είμαι απολύτως σίγουρος, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήμουν στη Βουλή τότε. Η συζήτηση για τη χρηματοδότηση είχε υπάρξει παρούσα. Αλλά η καταδίκη κόπηκε. Με την άσκηση της ποινικής δίωξης. Έτσι θυμάμαι. Και εγώ αυτό νομίζω, άρα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε όλες τις λεπτομέρειες για να μπορούμε να απαντήσουμε. Λάθος το έχετε κάνει, λάθος. Για όλα μη στέμε. Για όλα αυτά ο Ρωμανός.